Πρόκειται για την πρώτη έκθεση αρχαίων έργων Ιαπωνικής τέχνης, η οποία φιλοξενείται στην αίθουσα περιοδικών εκθέσεων του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, με χιλιάδες επισκέπτες να ξεναγούνται και να θαυμάζουν από κοντά τα εντυπωσιακά εκθέματα από τις συλλογές του Εθνικού Μουσείου του Τόκιο και άλλους πολιτισμικούς φορείς της Ιαπωνίας. Ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να δει μοναδικά πύληνα αντικείμενα της περίοδου Τζομόν, που αποτυπώνουν, αποτυπώνουν αυτή την αίσθηση της ομορφιάς. Είναι τρεις περίοδοι. Είναι η περίοδος Τζομόν, η περίοδος Γιαγιόι και η περίοδος Κοφούν. Η κάθε περίοδος έχει χαρακτηριστικά αντικείμενα τα οποία μπορεί κανείς να θαυμάσει. Από την περίοδο Τζομόν μπορεί να θαυμάσει τα πύληνα σκεύη που έχουν έτσι διακοσμηθεί με περίτεχνο τρόπο και μπορεί να θαυμάσει και τα πύληνα ειδόλια Ντογκού που αντιπροσωπεύουν τις θρησκευτικές δοξασίες των ανθρώπων της εποχής. Συνολικά 61 εκθέματα φιλοξενούνται στο πλαίσιο της έκθεσης «Κοιμήλια ομορφιάς, αρχαιολογική θησαυρή από την Ιαπωνία» και στα οποία αποτυπώνεται η αρχαία ιστορία της Ιαπωνίας από το 11.000 π.Χ. έως το 700 μετά Χριστόν. Από την περίοδο Γιαγιόι μπορεί πάλι να δει τα πύληνα σκεύη τα οποία αντιπροσωπεύουν τις πρακτικές ανάγκες της εποχής μετά την εφαρμογή της ριζοκαλλιέργειας που εισήχθηκε από την Κίνα και την Κορέα και κάποια μοναδικά αντικείμενα από μέταλλο και από γυαλί και φυσικά από την περίοδο Κοφούν μπορεί να θαυμάσει τα μοναδικά χάνιβα τα οποία διακοσμούσαν τους μνημειώδεις τύμβους της Ιαπωνίας. Το Αρχαιολογικό Μουσείο συνεχίζει τις ξεναγήσεις με ελεύθερη είσοδο, με την έκθεση να ολοκληρώνεται στις 24 Σεπτεμβρίου. Τα χάνιβα είναι κυρίως ειδόλια, τα οποία είτε απεικονίζουν ανθρώπινες μορφές, είτε απεικονίζουν είναι ομοιώματα ζώων ή και λέμβων ή και οικειών. Η τελευταία μας ξενάγηση θα γίνει την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου, 6:30 το απόγευμα.